Ένα σενάριο το οποίο διακινήθηκε χθες, όπως είπαμε, στη Βουλή, μεταξύ βουλευτών, δηλαδή σε πυραδάκια, έτσι, όχι επίσημα, ότι πιθανόν να. Παρότι η Χρυσή Αυγή χθες έβγαλε ανακοίνωση που λέει τη Δευτέρα πέφτει η κυβέρνηση, πάμε στις εκλογές, ένα σενάριο που λέει ότι μπορεί και να αποφασίσουν να ψηφίσουν. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα απαντήσω αμέσως, αφού πρώτα διευκρινίσω ότι θυμήθηκα τώρα πως αυτό που είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι, ότι το μυστικά. Αυτά mail τα οποία στάθηκαν στη αυτό ήρθε προχθές στη Βουλή, στη νομοσχέδιο του Υπουργείου του κυρίου Βορύδη, και δόθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου στον κύριο. Αυτό το mail σχολιάστηκε. Όχι, άλλο το email και άλλο το χαρτί αίτηση για την δίμηνη παράταση. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, υπάρχει χαρτί δέσμευση. Δεν καμία δέσμευση. Ό,τι θέλει, φαντάζει το καθένα. Ό,τι θέλει, χέρι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το θέμα του ερωτήματο, κύριε Οικονομέα. Μάλιστα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να δεχτεί παράταση του βίου της κυβέρνησης της σημερινής εξαιτίας του ότι θα εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας από την ψήφο της Χρυσής Αυγής. Ναι. Σε καθένας κουβέντες. Πρώτον. Και δεύτερον, για το εάν θα εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με τους ψήφους της Χρυσής Αυγής, εγώ εναπόκειται στον κύριο Δήμα, βέβαια, ο οποίος θα είναι ο εκλεγής πρόεδρος, ο οποίος πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχθεί να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα έχει εκλεγεί από ένα κόμμα το οποίο είχε χαρακτηριστεί από τη δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση. Καθαρές κουβέντες. Τελειώσαμε την κουβέντα. Αλλά και εκτός από το τι θα κάνει ο κύριος Δήμας, που εσείς λέτε, πιστεύετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί, λέτε ότι και η κυβέρνηση ίδια δεν πρόκειται να δεχτεί. Δεν υπάρχει να παραταθεί ούτε μία ώρα ο βίος αυτής της κυβέρνησης. Ασφαλώς. Ως μη γενόμενον το ακούτε. Το ακούτε στο μπάσκετ και στο βόλεϊ που λέει μη γενόμενον. Μη γενόμενο θα είναι η κυβέρνηση αυτό. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Καθαρές κουβέντες. Καθαρές κουβέντες για να τελειώνουμε. Δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι. Ότι δεν νομίζω να περνάει από το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία ότι θα μπορούσε να γίνει αυτού του είδους η μεθόδευση. Έτσι. Ναι, δεν είπε κανείς ότι μετράει, ότι περνάει από το μυαλό. Να αποδεχτεί κάποιος μια τέτοια μεθόδευση της Χρυσής Αυγής. Κύριε Τσουκαλά, έχετε κάποια. Η ανθρωπογεωγραφία. Και πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση μπορεί και να αποτρέπει σκέψεις κάποιες. Όταν λέω ότι από εγκληματική οργάνωση δεν δεχόμαστε στήριξη για παραπέρα βίωση. Για δικούς σας το λέτε. Δεν είστε σίγουροι. Ποιος δικός μας. Όχι. Δεν είστε σίγουροι ότι αυτό που είπατε αποτρέπει. Οι οποίοι ενδεχομένως να το σκέφτονται από την άλλη πλευρά. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει εκδηλωθεί τέτοια πρόθεση από τη Χρυσή Αυγή. Το αντίθετο. Για να είμαστε δίκαιοι όμως, πληροφορούμε ότι έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, κύριε Μακρογιάννη.